Εν τω μεταξύ, τώρα με παίρνει ο μπαμπάς μου στο διάλειμμα και μου λέει: τι έπαθες, μου λέει: θα το πάρω, θα γίνει πανικός, τι είναι αυτά που λέει. Του λέω: μπαμπά, μην ασχοληθείς. Τέλος πάντων, καλό και το λέω τώρα και με βλέπουν. Το δικηγορικό σύλλογο να πάρει θέση, παρακαλώ, για όλα αυτά. Τι είναι αυτό η επιστολή που έστειλε και, για τον επαγγελματία φυσιολογικό, για επαγγελματίες σεισμικών, το οποίο θίγει το ήθος μου, δεν μπορώ να κινηθώ νομικά, αν δεν κάνω λάθος, επειδή λέει δεν λέει το όνομά μου. Ναι, ξεκάθαρα. Όχι. Λέει την παρουσιάστρια πρωινής εκπομπής του Open, η οποία είχε το θάρρος να του κλείσει το τηλέφωνο και να τα βάλει μαζί του. Καλό το δικηγορικό σύλλογο να πάρει θέση και να τον μαζέψει επιτέλους. Εγώ δεν θα τα αφήσω έτσι αυτό το θέμα. Μπορεί να μην έχω τέλος πάντων τις νοημίες που έχουν οι υπόλοιποι, μπορεί να μην είμαι κεντρικό δελτίο να παρουσιάζω ή οτιδήποτε, αλλά αυτή τη στιγμή. Το ήθος μου και η αξιοπρέπειά μου δεν, ειλικρινά δεν επιτρέπω σε κανέναν τέτοιο τύπο που υπερασπίζει αυτή τη στιγμή ένα παιδεραστή να υπονοεί κάτι γι' αυτό. Και καλό το δικηγορικό σύλλογο να πάρει θέση. Αυτό. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Κυρία Μάρα μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ εγώ, Δεσποινής. Λοιπόν, και σήμερα έβγαλα το πιο εύκολο μεροκάματο. Δεν είπα τίποτα. Ξέρετε κάτι, κυρία Μάρα μου, δεν πάει έτσι όμως. Και εγώ δεν είχα καμία όρεξη ούτε να αυτή τη στιγμή, ενώ να με βλέπουν οι τηλεθεατές να είμαι έτσι, ούτε οι συναδελφοί μου, ούτε πάνω. Αλλά εννοείται, επειδή διαβάσαμε τη συγκεκριμένη ανακοίνωση, λέει περί περανέμων και υδάτων, αλλά μέσα αναφέρει. Υπονοεί εμένα και αναφέρει και τον κύριο Καπουτζίδη. Φαντάζομαι και ο κύριος Καπουτζίδης θα απαντήσει. Δεν θα τα αφήσει έτσι όλο αυτό. Παρακαλώ το δικηγορικό σύλλογο να πάρει θέση. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Τα λέμε αύριο. Γεια σας.